Γιώργο, ποιον αντίπαλο θα ήθελες να έχεις από τους ωκεανούς και ποιον από τη φωτιά, αν βρεθείς με συμπαίκτη στον τελικό? Θα ήθελα δίπλα μου να ήταν ο Αναδιώτης και ο Κατσινόπουλος. Αν είχες την επιλογή να διαλέξεις ανταγωνιστή σου στον τελικό του Νόματς, ποιον θα διάλεγες και γιατί? Αν έδινε ο Θεός να φτάσω μέχρι τον τελικό, τον Γιώργο θα ήθελα. Εβιτάκι, κάτω παύλα M. Μην πας τόση κόντρα και εσύ αλλά και η Χριστίνα στο Γιώργο. Στεναχωριέται και αυτός και με το δίκιο του. Για να μου λες ότι ο Γιώργος στεναχωριέται, σε μένα δεν το έχει δείξει. Μου έχει μιλήσει πάρα πολύ λίγες φορές, οπότε μάλλον το συζητάει μόνο στις συνεντεύξεις του. Ποιο τραγούδι σας χαρακτηρίζει τη ζωή σας στο Nomads? Εγώ θυμάμαι συνέχεια εδώ πέρα το μονόγραμμα του Ελίτη, το οποίο το έχει τραγουδήσει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και το λέω για την Μυρζά. Όχι, αλλά μόνο μου το λέω. Δημήτρη, έχεις κάψει καρδιά στο Nomads? Έχω κάψει, Μερή, έχω κάψει. Την καρδιά του Κωνσταντίνου. Ο μπαμπάς ήταν προπονητής. Ήταν και προπονητής και γυμναστής και τώρα είναι συνταξιούχος και είναι νίντζα μεγάλος. Πες μου λίγο πώς είναι να είσαι με πατέρα, γιατί εγώ δεν έχω μεγαλώσει με πατέρα, οπότε μου είναι λίγο ξέσεις. Καλό είναι να λέμε τη γνώμη μας με όλες τις συνέπειες από πίσω. Αλλιώς δεν έχουμε καθόλου χαρακτήρα. Με μεγάλο σεβασμό τον ψήφισα, αλλά εδώ όμως είμαστε σε ένα παιχνίδι. Δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Οπότε ψήφισα με βάση αυτό που βλέπω στο παιχνίδι. Κάποια πράγματα είναι και ενεργειακά ίσως. Ίσως ο Μάνος είναι λίγο πιο έντονος από αυτό που μπορώ να ανταπεξέλθω εγώ σε επικοινωνία. Οπότε δεν μου βγήκε ίσως. Με τη Βασιλική έχω αρκετές φορές έρθει κάπως σε δύσκολη θέση, ας πούμε, με διάφορους τρόπους της. Εκείνος ή εκείνη που έλαβε τις λιγότερες θετικές ψήφους και θα μονομαχήσει με τον Μιχάλη είναι...